αν κάποιος λέει άνδρας ή γυναίκα έλθει εις γάμου κοινωνία για δεύτερη φορά, τότε πράττει μοιχεία. Με δύο λόγια μόνο, αν είναι ή ο άνδρας ή η γυναίκα προερχόμενη από χειρίαν, πέθανε ο σύζυγός σου, πέθανε η σύζυγός σου, μπορείς να έλθεις εις γάμου κοινωνία, όπως εξάλλου το λέει αυτό και ο Απόστολος Παύλος. Εάν όμως είναι εκ διαζυγίου, δηλαδή γιατί χώρισες, ζει ο άνδρας, ζει η γυναίκα, παντρεύεται ο άνδρας μια άλλη γυναίκα, παντρεύεται η γυναίκα έναν άλλον άνδρα, γιατί είναι εκ διαζυγίου, αυτό είναι ισόβιος μοιχεία. Το λέγει και το ξαναλέει και ο Χριστός και ο Απόστολος Παύλος. Προσέξατε το, παιδιά, αυτό. Μια άλλη απορία λέει το εξής. Είναι γνωστό ότι η Εκκλησία τελεί μέχρι τρεις θρησκευτικούς γάμους. Μπορεί να δικαιολογηθεί ένας δεύτερος γάμος μετά το θάνατο του ενός συζύγου από τους δυο. Σε περίπτωση όμως διαζυγίου, γιατί η Εκκλησία επιτρέπει γάμο στον διαζευγμένο? Η Εκκλησία αποδέχεται το διαζύγιο? Ναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η απορία. Και αν κάποιος έλεγε σε εσάς τι θα χρειαζόταν, να σας πω τι θα χρειαζόταν. Είστε μεγάλα παιδιά, αγόρια, κορίτσια, είστε μεγάλα παιδιά. Α, σε πολύ ελάχιστα χρόνια θα βρεθείτε στον χώρο του γάμου. Να μην ξέρετε από τώρα τι σημαίνει διαζύγιο και αν ο Θεός το θέλει και τι συνέπειες έχει ένα διαζύγιο. Λοιπόν, παιδιά, η Εκκλησία μας ευλογεί μόνο έναν γάμο. Μόνο έναν γάμο. Κατ' οικονομία, και εφόσον πεθάνει ο ένας εκ των δύο συζύγων, ευλογεί και δεύτερον γάμο. Τρίτον δεν γνωρίζει ο Λόγος του Θεού. Προσέξατε το, τρίτον δεν γνωρίζει. Και μάλιστα αν δείτε σε ένα ευχολόγιο, την ακολουθία του δευτέρου γάμου είναι μάλλον ακολουθία κηδείας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι λέει μερικά πράγματα που δεν θα ήταν και πολύ τιμητικά για εκείνον που παντρεύεται σε δεύτερο γάμο, έρχεται σε δεύτερο γάμο. Γιατί λέει, επειδή δεν έχει ακράτεια, συγγνώμη, επειδή έχει ακράτεια, δεν έχει εγκράτεια, επειδή τον ευλογούμε να παντρευτεί. Είδατε? Θα μου πείτε, εγώ έχω δει ανθρώπους που έχουν παντρευτεί σε δεύτερο γάμο και η ακολουθία από, εννοείται, θάνατο, από χειρία δηλαδή, είτε ανδρός είτε γυναικός. Ναι, χάριν του άλλου που συνήθως είναι σε πρώτο γάμο, έρχεται σε πρώτο γάμο, χάνει λοιπόν εκείνου που έρχεται σε πρώτο γάμο, η ακολουθία είναι η κανονική, η συνήθις που είναι για εκείνους που έρχονται σε πρώτο γάμο, που είναι οι ευχάριστοι, οι εύθυμοι, οι πολύ καλοί, με όλες τις ευλογίες του ουρανού και της γης. Τρίτος γάμος δεν υπάρχει. Ο Απόστολος Παύλος λέει σαφώς ότι μπορεί κανείς να παντρευτεί μετά τον θάνατο του άλλου συζύγου, άνδρας ή γυναίκα. Ο τρίτος γάμος έχει ιστορική προέλευση. Έγιναν φασαρίες κάποτε στην Κωνσταντινούπολη για τον τρίτο αυτών γάμων. Τελικά όμως, διαλόγους, πώς να το πούμε, μιας οικονομίας, καλής, κακής, όπως θέλετε πάρτε το, επευλήθηκε ο τρίτος γάμος. Ξεκίνησε από βασιλής και κατέβηκε και εις τον λαό ο τρίτος γάμος. Δεν θέλω να μείνω στην ιστορία περισσότερο, γιατί θα ήθελα να δούμε λίγο το διαζύγιο. Βεβαίως το διαζύγιο η Εκκλησία δεν το επιτρέπει. Ο Λόγος του Θεού δεν το επιτρέπει. Με σαφήνεια ξανά και ξανά ο Κύριος και ο Απόστολος Παύλος ξανά και ξανά τονίζουν, ο άνδρας
που θα παντρευτεί μια γυναίκα να μην τη χωρίζει τη γυναίκα του, και αντιστρόφως. Δεν μπορείς να πάρεις διαζύγιο. Τότε μάλιστα όταν βρήκε τους ανθρώπους, όπως θα γνωρίζετε, τους βρήκε όπως τους βρήκε τους ανθρώπους ο χριστιανισμός. Υπήρχαν σύζυγοι πια με παιδιά και τέτοια. Μπορούσε να πιστέψει ο ένας και να μην πιστέψει ο άλλος. Δεν υπήρχε βεβαίως καμία, θα λέγαμε, ευλογία όπως σήμερα τελείται το μυστήριο του γάμου. Και λέει εκεί το εξής ο Απόστολος Παύλος: αποτείνεται θερυπήν στη γυναίκα, αποτείνεται και στον άνδρα. Λέει, εάν ο άνδρας σου δεν είναι πιστός, όταν λέει δεν είναι πιστός, δεν σημαίνει δεν είναι ηθικά πιστός, δηλαδή δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστόν, τότε να μην τον χωρίσεις τον άνδρα σου. Γιατί ο γίνε, λέει, πού ξέρεις αν με την καλή σου συμπεριφορά, τον τρόπο σου, τον κάνεις και εκείνον πιστόν. Εάν όμως εκείνος δεν θα δεχόταν εσένα που είσαι χριστιανή και θέλει να φύγει, τότε ας φύγει. Δεν μπορεί να τον μαζέψει κανείς. Αυτός δεν είναι πιστός άνθρωπος, ούτε έγινε, δεν ιερουργήθηκε το μυστήριο του γάμου. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Βλέπετε λοιπόν, εδώ ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις να επιμένει ο Λόγος του Θεού ότι μπορείς να βοηθήσεις τον την άνδρα σου, γυναίκα σου, εάν δεν είναι πιστός άνθρωπος, όπως τότε που τους βρήκε ο χριστιανισμός. Έχουμε όμως στους πιστούς εκείνοι που βαφτίστηκαν πια, και έχουμε το φαινόμενο του διαζυγίου. Το επιτρέπει αυτό η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού? Παντελώς όχι. Δεν υπάρχει εξαίρεση? Παντελώς όχι. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Τότε άλλα λέει ο Χριστός και άλλα κάνει η Εκκλησία. Το θέμα κάποτε τέθη στον Κύριο, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι τύπος, εικόνα της Εκκλησίας του Χριστού ήταν η αρχαία συναγωγή. Ήταν το ιερατείο το τότε κλπ. Ήταν όσα είχε πει ο Μωυσής, και τότε είπαν εις τον Κύριον. Τότε γιατί ο Μωυσής επέτρεψε το διαζύγιο? Λέγεται το διαζύγιο στη γλώσσα της Αγίας Γραφής βιβλίων αποστασίου. Διαζύγιο. Ξέρετε τι απήντησε ο Κύριος μας? Ο Μωυσής το επέτρεψε δια της σκληροκαρδία λοιπόν. Αν θερυπίνε, κινδύνευε ο άνδρας ή η γυναίκα ακόμη και με φόνο. Φύγε, να λέει θερυπίν ο άνδρας τη γυναίκα, δεν θέλω να σε βλέπω στα μάτια μου. Και εκείνα του λέει, δεν θα φύγω γιατί είμαστε παντρεμένοι. Και τότε εκείνο θα τη σκοτώσει. Αυτό εννοεί δια της σκληροκαρδία λοιπόν. Ενώ, λέει ο Κύριος, και αυτό πια αποτελεί τη βάση του νέου Ισραήλ, του Ευαγγελίου, ενώ ο Θεός απ' αρχής ίνωσε δύο ανθρώπους, τον άνδρα και τη γυναίκα. Εκείνες λοιπόν που ο Θεός τους ίνωσε, δεν πρέπει κανείς να τους χωρίζει. Βλέπετε με σαφήνεια ότι δεν υπάρχει περίπτωση διαζυγίου. Άρα ρωτήστε λοιπόν σήμερα, γιατί η Εκκλησία αποδέχεται το διαζύγιο? Θα απαντούσαμε, που δεν θα έπρεπε έτσι να απαντούσαμε, ότι δια την σκληροκαρδία ημών. Γιατί? Γιατί πια οι χριστιανοί μας είναι πολύ λίγο χριστιανοί. Αλλά ας πάμε να δούμε τώρα γάμον εκ διαζυγίου. Θα παρακαλέσω να τα θυμόσαστε, ας είσαστε νέα παιδιά, για τον εαυτό σας να ξέρετε, αλλά και να συμβουλεύσετε και κάποιον άλλον. Εάν το διαζύγιο δεν επιτρέπεται, πόσο περισσότερο τώρα να γίνει γάμος εκ διαζυγίου? Παίρνει κάποιος διαζύγιο από τη γυναίκα του και πάει να παντρευτεί μια άλλη γυναίκα. Και θα μου πείτε το δυστύχημα, τους παντρεύει η Εκκλησία. Εδώ είναι αληθινό δυστύχημα. Ο Κύριος με τα σαφηνίας το είπε και ο Απόστολος Παύλος το ετώνησε. Εκείνος που παίρνει διαζύγιο και παντρεύεται μια άλλη γυναίκα,
αυτός είναι μιχός κατ' εξακολούθηση, δηλαδή επιμονή μου βάσεως είναι μιχός. Αλλά και η γυναίκα, μιχός θα πει εκείνος που πάει με τρίτο πρόσωπο, διότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει διαζύγιο, αλλά και η γυναίκα την οποία παντρεύεται, η οποία αυτή δεν είναι το παντρεμένη, παίρνει όμως έναν παντρεμένο χωρισμένο, και αυτή λέγει είναι μιχαλίδα επί εισοδίου βάσεως. Το έχω πει αυτό πολλές φορές σε ανθρώπους που έρχονται να με συμβουλευτούν, και επειδή έρχονται να με συμβουλευτούν έχουν καλή διάθεση και παρετούνται, πράγματι παρετούνται στο να μην πραγματοποιήσουν ένα γάμον κυρίως εκ διαζυγίου. Και όταν λέγω μα χάθηκαν οι άνθρωποι, είσαι ελεύθερος άνθρωπος, ελεύθερο παλικάρι, ελεύθερη κοπέλα, γιατί να πάει να πάρεις μια διαζευμένη ή έναν διαζευμένο? Α, τόσος κόσμος, δηλαδή εκεί πήγες και έπεσες για να είσαι ισοβίος σε κατάσταση μοιχεία? Αν μου πείτε τι να μου πείτε, να μου πείτε αυτά είναι πια καθιερωμένα. Ναι. Ξέρετε όμως τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος? Μα τα κάνει και η Εκκλησία. Ναι. Οικονομία, κακή οικονομία. Ας ήρθε λίγο αυστηρότερα η Εκκλησία στο σημείο αυτό και να έλεγε εκ διαζυγίου να σε παντρέψω. Μάλιστα πρότεινος πριν από 20 χρόνια, 25 χρόνια, υπήρχε ένας νόμος, και τώρα με την αποποινικοποίηση βέβαια της μοιχείας όλα πήγανε περίπατο, ο οποίος έλεγε το εξής: εάν συνελαμβάνεσαι να επιτελείς τη μοιχεία, δεν θα μπορούσες να παντρευτείς το πρόσωπο με το οποίο είχες πέσει στη μοιχεία. Στο πηγόρευε αυτό η πολιτεία. Όλα αυτά βέβαια πήγανε περίπατο και φυσικά δεν υπάρχουν πια. Υπάρχει ένα ξέφραγο αμπέλι. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, αν δεις τέτοιες αβαρίες να γίνονται και μου πεις μα το επιτρέπει η Εκκλησία, μα το επιτρέπει η πολιτεία, μα ξέρετε αυτό που λέμε επιτρέπει η Εκκλησία, πως το επιτρέπει? Δεν το επιτρέπουν θερυπίν οι ιεροί κανόνες, ούτε η Αγία Γραφή το επιτρέπει αυτό. Τότε έχουμε ένα παράθυρο που λέγεται εκκλησιαστικών δίκαιων. Έχουμε, όσοι σπουδάζετε νομικά, να το ξέρετε, είναι το λεγόμενο κανονικών δίκαιων και εκκλησιαστικών δίκαιων. Το εκκλησιαστικό δίκαιο εκφράζει τις σχέσεις της Εκκλησίας με την πολιτεία, ενώ το κανονικό δίκαιο εκφράζει την Αγία Γραφή, είναι μια ερμηνεία, δηλαδή μια ερμηνεία στην πράξη, θα λέγαμε το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το κανονικό δίκαιο. Αλλά το εκκλησιαστικό είναι ρευστόν, ενώ το κανονικό δίκαιο δεν είναι ρευστόν, είναι σταθερό παν. Αυτό που λέμε οι κανόνες της Εκκλησίας είναι κλειστό θέμα, τελείως. Το εκκλησιαστικό δίκαιο ρευστόν, συνεχώς μεταβάλλεται, λέμε ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας που και τα λοιπά, και τα λοιπά. Αυτός μεταβάλλεται διαρκώς. Δεν είναι λίγα πότε έγινε πάλι ανανέωση του καταστατικού χάρτου, πρότυπος. Τι σημαίνει αυτό? Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πρόσεξε, όταν θα κριθείς, δεν θα κριθείς με βάση τους νόμους της πολιτείας. Εγώ θα προσέθετα το ίδιο είναι πράγμα, με βάση το εκκλησιαστικό δίκαιο, αλλά με βάση τους νόμους του Λόγου του Θεού, του Λόγου του Χριστού. Συνεπώς δεν επιτρέπεται επουδενή το διαζύγιο και εν συνεχεία γάμος εκ διαζυγίου. Αυτά λέγει παιδιά ο Λόγος του Θεού. Να το ξέρετε, να το ξέρετε και να ζυγίζετε πάρα πολύ τα πράγματα. Όταν θέλετε να διαλέξετε ποιον πιαν να παντρευτείτε, να πείτε θα μπορώ με τον άνθρωπο αυτόν να ζήσω όλη μου τη ζωή, ή εκείνο το απονενοημένο που λέγουν, ιδίως το λέγουν κοπέλες, ότι ας τον παντρευτώ αυτόν, και γιατί τώρα με είδαν, ήμουν αραβωνιασμένη, ξέρω εγώ, και μετά τον χωρίζω. Α, έτσι,
μετά τον χωρίζεις. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο σας τα λέγω, να το ξέρετε, είναι μέγα θέμα αυτό, σοβαρότατο θέμα, καθαρά πνευματικό θέμα, ώστε στην εκλογή σας αυτό το στοιχείο θα βάλετε. Με αυτόν τον άνθρωπο θα ζήσω μια ολόκληρη ζωή. Μου κάνει, μου ταιριάζει. Αν ναι, προχωρώ. Αν όχι, δεν προχωρώ. Μα είναι ωραίος, μα δεν είναι το κριτήριο αυτό. Είναι ωραία, μα δεν είναι το κριτήριο αυτό. Μα είναι πλούσιος πλουσία, δεν είναι το κριτήριο αυτό. Και ούτω καθεξής. Γι' αυτό δεν παντρεύτηκα. Για να κάνω παιδιά. Μα αυτός δεν είναι ο σκοπός του γάμου, να κάνουμε παιδιά. Όπως εγώ έχω ακούσει με τα αυτιά μου την περίπτωση ότι τι την ενδιαφέρει τη γυναίκα μου, τι κάνω εγώ. Στερείται τίποτα στο σπίτι? Δεν στερείται τίποτα, όλα τα αγαθά τα έχει. Χρήματα έχει, τρόφιμα έχει. Κάναμε παιδιά, τι την νοιάζει εγώ τι κάνω παρακάτω? Λάθος. Ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος Α Κορινθίους 7 κεφάλαιον? Ότι ο άνδρας δεν εξουσιάζει το σώμα του, αλλά η γυναίκα. Και η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της, αλλά ο άνδρας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εσύ ο άνδρα δεν έχεις το δικαίωμα να χρησιμοποιείς το σώμα σου ερήμην της γυναικός σου όπως σου αρέσει. Και εσύ γυναίκα δεν έχεις το δικαίωμα να χρησιμοποιείς το σώμα σου ερήμην του ανδρός σου όπως σου αρέσει. Δεν σου επιτρέπεται, διότι το σώμα σου είναι σώμα του. Και αντιστρόφως, που σημαίνει ακριβώς αυτό, σε σάρκα μία. Μία είναι η σάρκα. Δεν επιτρέπεται να εμφυλοχωρήσει τίποτα. Η μοιχεία εμπροκειμένου είναι βαρύτατο αμάρτημα, όπως και το διαζύγιο. Γι' αυτό λέγει, διότι μισεί ο Θεός την απόλυση. Απόλυση είναι το διαζύγιο. Θα μου πείτε, μα για σταθείτε, για σταθείτε. Εδώ τώρα παίρνουμε διαζύγια. Παίρνουμε διαζύγια. Ακούστε τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και το οποίο όταν κάποτε το είχα διαβάσει, βέβαια με τρόμαξε, και προσπαθώ να προσαρμόζουμε πάντα σε αυτό που λέει, γιατί είναι αληθέστατο. Τι? Ότι δεν θα κριθείς από τους νόμους της πολιτείας εν ημέρα κρίσεως, αλλά από τους νόμους του Θεού. Και τι λέγει το Ευαγγέλιο? Ότι δεν μπορείς να πάρεις διαζύγιο εκτός μιας περιπτώσεως. Και αν πάρεις διαζύγιο, δεν μπορείς να παντρευτείς. Θα μου πείτε, τι πράγματα είναι αυτά? Μα ακριβώς αυτό σας λέω τόση ώρα. Ότι αν μου πει κάποιος κάποια, τι πράγματα είναι αυτά? Ναι, ναι. Αν μου πείτε, μα και η Εκκλησία δίνει σήμερα διαζύγια και ξαναπαντρεύει και ξαναπαντρεύει. Εκ διαζυγίων μάλιστα ξαναπαντρεύει. Δεν ομιλώ για τον δεύτερο γάμο από θάνατον, γιατί εκεί λέγει η Αγία Γραφή ότι είναι ελευθέρα η γυναίκα ή ο άνδρας να ξαναπαντρευτεί όταν επισυμβεί θάνατος. Αλλά λέμε από διαζύγιο. Λοιπόν, έκανε αυτές τις παραχωρήσεις η Εκκλησία πιεζομένη από την πολιτεία κάποιες εποχές. Όπως και αυτή τη στιγμή η Εκκλησία μας, είσαστε μάρτυρες της εποχής μας, δέχεται τόσες και τόσες πιέσεις που αύριο πιθανώς θα γίνουν νέα κατάσταση και θα καθιερωθούν μέσα στην Εκκλησία. Λοιπόν, θα πω άλλη μια φορά. Ο Χριστός υπερητός, εκείνος που παντρεύεται διαζευγμένη, είναι μοιχός. Και εκείνη που παντρεύεται διαζευγμέναν, χωρισμέναν, είναι μιχαλίδα. Και με βάση αυτό το νόμο θα κρίνει ο Θεός. Και όχι με τις μεταβολές των νόμων που χαλκεύουν οι πολιτείες κατά καιρούς και κατά εποχές. Αυτά, παιδιά, κρατήσατε τα, θα σας φανούν ειλικρινά πολύτιμα. Ο ίδιος ο Χριστός, παιδιά, λέγει Ματθαίος 19,4-7, ουκ ανέγνωτε, δεν διαβάσατε όταν έγινε θέμα διαζυγίου, ότι ο ποιής σας απαρχής άρσεν και φίλοι επίησεν αυτούς και είπεν
ένεκεν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και κολληθήσετε τη γυνή αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν, ώστε ουκέτης οι δύο αλλά σάξ μίαν. Κοιτάξτε. Και είπε εκείνος που έκανε από την αρχή τον άνδρα και τη γυναίκα. Άωστε λοιπόν δεν το είπε ο Αδάμ δια τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Ποιος το είπε? Το στόμα του Αδάμ το είπε, αλλά ο Θεός είναι από πίσω. Δηλαδή είναι θεόπνευστος λόγος, δηλαδή αληθής προφητεία. Το βλέπουμε καθαρά πλέον από την Καινή Διαθήκη. Και ο Θεός συνέζευσε εκείνο το οποίο ο Θεός έχει συζεύσει, έχει δέσει δια του δεσμού του γάμου. Άνθρωπος μη χωριζέτο, άνθρωπος να μην το χωρίζει. Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι η μάνα σου, ο πατέρας σου, ο γειτονάς σου, ο φίλος σου, η πολιτεία. Δεν ξέρω. Δεν πρέπει κανείς να χωρίσει δύο ανθρώπους που έχουν παντρευτεί. Και πολλές φορές γίνεται γκρίνια πάνω σε αυτό το σημείο, παιδιά, πρέπει να σας το πω. Γκρίνια φοβερή. Και λέγουν, αφού παντρευτούν δύο άνθρωποι, αρχίζει η μάνα. Γιατί να την πάρεις αυτή, γιατί να τον πάρεις αυτό, και βάζουν θέματα και προσκόμματα και προβλήματα δημιουργούν να χωρίσουν τους ανθρώπους. Μα τώρα παντρεύτηκαν. Αγκάλιασε τα παιδιά σου και τελείωσε. Γιατί παίζεις το ρόλο του διαβόλου? Γιατί ο διάβολος αυτή τη στιγμή σε βάζει και γίνεσαι και εσύ διάβολος να χωρίσεις τα παιδιά σου.